Ανδρέου είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ανδρέου μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Μια χαρά, ευχαριστώ. Ωραία. Το χαλούμι τη Δευτέρα μόνο pop θα το αγοράζουμε. Ουδέν σχόλιο. Απάντηση τίποτα. Τι πολύ έγινε? Καλό ερώτημα. Ναι, το θέτω εδώ και μήνες. Μην σας πω και χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου μου, τι καταφέραμε κάτι χθες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ακόμη διαφορά. Υπάρχουν διαφορές έντονες. Να πω ότι έγινε μία προσπάθεια από το ΚΕΒΕ να ετοιμαστεί μία πρόταση, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, η οποία να δίνει τις συγκλήσεις να ικανοποιεί στο μέτρο του δυνατού όλες τις πλευρές των εμπλεκομένων. Και τους εγωπροβατοτρόφους, τους οποίους όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος, τόσο τους τυροκόμους όσο και τους αγελαδοτρόφους, οι οποίοι είναι οι τρεις εμπλεκόμενοι στη διαδικασία παραγωγής του χαλουμιού. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειώσουμε ότι εμπλεκόμενος είναι και ο κανονισμός για την εφαρμογή του ΠΟΠΑΡΑ. Ό,τι αποφασιστεί θα πρέπει να είναι κάτω από το σκεπτικό της δυνατότητας εφαρμογής του, κάτω από τον κανονισμό για τα προϊόντα ονομασίας πρόβλησης. Το κυριότερο σημείο που προσπαθήσαμε χθες ως ΚΕΒΕ είναι να βρεθεί ο τρόπος να δοθούν οι αυξήσεις στο γάλα, στο εγωπρόβειο γάλα, οι οποίες να είναι στα θέλω ή όσο πιο κοντά γίνεται στα θέλω των εγωπροβατοτρόφων. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Άρα, επειδή δεν μπορούν να προκαθοριστούν μέσω από μια σύσκεψη κάποιες τιμές, όση ώρα βρισκόμασταν εκεί, είχε αποφασιστεί ότι θα δοθούν, να μου επιτραπεί ο όρος, γενναιόδωρες αυξήσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα παραγωγής του χαλουμιού. Η κάθε βιομηχανία ή ο κάθε παραγωγός θα βάλει τα δικά του δεδομένα και θα πάρει την δική του τιμή. Δεν είναι εύκολο να καθοριστεί μια στάνταρ τιμή, μια βασική τιμή, η οποία να ικανοποιούνται όλοι, αλλά ανάλογα και με τα ποιοτικά κριτήρια να ανεβάζει τουλάχιστον τις τιμές σε έναν επίπεδο που θα καλύπτει κάπως, θα καλύπτει το κόστος, να δίνοντας ένα επιπρόσθετο κίνητρο στους παραγωγούς για να κερδίζουν, για να μπορούν να αυξήσουν και τις ποσότητες. Ναι, ναι, γιατί σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή με τις ποσότητες έχουμε ένα θέμα. Ενώ αν θα υπάρχει επάρκεια ή όχι, έτσι. Και βάσει των προτύπων που υπάρχουν. Λοιπόν, παιδιά, με παίρνει ο κύριος Αντωνίου τηλέφωνο. Πάρτε να πείτε του ότι κάνω εκπομπή και ότι επέστρεψα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή και μετά το σούσουρο της προηγούμενης εβδομάδας με την καταγγελία από την Γερμανία, τέλος πάντων, για το χαλούμι, κύριε Ανδρέου, εγώ θα σας το πω. Δηλαδή, είναι ξαφνικά, λες και ξυπνήσαμε και είπαμε Παναγία μου, Χριστέ μου, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. Αφού αυτό το Παναγία μου, Χριστέ μου, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα, πρέπει να το κάνουμε πριν κάποια χρόνια, με ρωτάτε εμένα. Ή τέλος πάντων, τώρα που το πήραμε το ΠΟΠ, αμέσως να το εφαρμόσουμε. Άλλαξε κάτι, εσείς πιστεύετε, θα αλλάξει κάτι, ας πούμε, μέχρι τη Δευτέρα, ή λέμε λόγια απλώς για να λέμε ενότιτλους και να βγάζουμε λεζάντες? Και ειλικρινά σας μιλάω, επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολλά ειλικρινείς. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Είμαστε κοντά και στην εξεύρεση μιας λύσης, αλλά για μου επιτραπεί και όρος και στην καταστροφή. Ναι. Σε περίπτωση που γίνουν αποσύρσεις προϊόντων από ράφια ή εφαρμοστεί κατά γράμμα η κατοχήρωση όπως αυτή έχει προχωρήσει, δεν θα μπορεί κανείς να παράξει χαλούμι. Οι ποσότητες θα είναι πάρα πολύ λίγες και θα δημιουργηθεί γενικότερη αναστάτωση στον κλάδο, επηρεάζοντας όλους. Mm-hmm. Τυροκομεία δεν θα είναι βιώσιμα. Όλα αυτά βεβαίως τα σκεφτόμαστε τώρα, αφού πήραμε τα στάνταρτς και ορίσαμε τι είναι χαλούμι. Pop. Εμείς είχαμε αναφέρει από την αρχή της διαδικασίας ως ΚΕΒΕ ότι η λύση η οποία θα έπρεπε να προωθηθεί έπρεπε να ήταν συμφωνημένη και στη βάση των δυνατοτήτων και των πραγματικοτήτων. Εν τω μεταξύ, κύριε Ανδρέου, επειδή αυτή η συζήτηση πρέπει να πάμε στον Πρόεδρο. Μάλιστα.